Τα γραφήματα λοιπόν έχουν αλγεβρικούς τύπους οι οποίοι μας κάνουν τη ζωή αρκετά εύκολη, έτσι. Οπότε λοιπόν εδώ στην άσκηση αυτή μου λέει για συνδεδεμένο επίπεδο γράφημα με 10 όψεις, στο οποίο κάθε κορυφή έχει βαθμό 4. Οπότε λοιπόν εδώ έχω δύο πληροφορίες να συνδυάσω. Από τη μία μεριά έχω ότι το γράφημα είναι επίπεδο και συνδεόμενο. Προσοχή στο γεγονός ότι είναι και συνδεόμενο. Οπότε λοιπόν, αφού το γράφημα είναι επίπεδο και συνδεόμενο, έχω ότι ισχύει ο τύπος του Euler, και ο τύπος του Euler έρχεται και μου λέει ότι οι όψεις του γραφήματος είναι ακμές μείον κορυφές συν 2. Άρα λοιπόν, κάνοντας εδώ μια αντικατάσταση, αφού μου λέει ότι έχω 10 όψεις, έχω ότι 10 είναι ίσο με μη μείον ή συν 2, και άρα λοιπόν εδώ αν πάω και το 2 έτσι στην άλλη μεριά για να γουστάρουμε, έχω ότι μη μείον ή είναι ίσο με το 8. Βγήκε μία σχέση μεταξύ των κορυφών και του ακμών του γραφήματος. Τώρα βέβαια πρέπει να διαβάσεις εδώ πέρα ότι σου λέει ότι κάθε κορυφή έχει βαθμό 4. Κάθε κορυφή έχει βαθμό 4, κάθε κορυφή έχει τον ίδιο βαθμό λοιπόν και ίσο με 4. Αυτό πρέπει να σου λέει κάτι φαντάζομαι. Σου λέει βεβαίως ότι το γράφημα είναι 4 κανονικό. Το γράφημα είναι 4 κανονικό, άρα ισχύει μία σχέση μεταξύ κορυφών και ακμών, ισχύει η σχέση μη ίσον νη κάπα δεύτερα. Ο τύπος που σχετίζει ακμές και κορυφές σε ένα κανονικό γράφημα. Όπου κάπα βέβαια είναι το 4, άρα το μη είναι ίσο με 4 κάπα δεύτερα, άρα λοιπόν 4 νη με χωρίς δεύτερα, οπότε λοιπόν το μη θα είναι ίσο με 2 νη. Ισχύουν αυτές οι δύο σχέσεις, συνεπώς τώρα ξαφνικά προέκυψε ένα πολύ απλό συστηματάκι, 2 εξισώσεων με 2 αγνώστους. Άρα θα πάω να κάνω μία αντικατάσταση στην 1, να βάλω τη 2 και θα προκύψει το εξής, ότι 2 νη μείον νη ίσο με το 8. Άρα προέκυψε τελικά ότι οι κορυφές του γραφήματος είναι 8. Πρακτικά τελείωσε η άσκηση, γιατί αυτό μου ζητούσε να αποδείξω, να βρω μάλλον πόσες είναι οι κορυφές του γραφήματος. Επίσης βεβαίως προκύπτει άμεσα και το σαν ένα σχόλιο από το συστηματάκι αυτό, αφού τον είναι 8, από τη 2 έχω ότι οι ακμές του γραφήματος θα είναι 2 επί 8, άρα λοιπόν οι ακμές του γραφήματος θα είναι 16. Άρα το γράφημα θα έχει 8 κορυφές, θα έχει 16 ακμές, και βλέπεις τώρα πληροφορία για βαθμό κορυφής ότι σε σχετίζει και σου δίνει άμεσα πληροφορία όσον αφορά σχέση κορυφών και ακμών. Ενώ από την άλλη μεριά τώρα έρχονται και καινούργια εργαλεία, ο τύπος του Euler, όπου ο τύπος του Euler ισχύει σε κάθε επίπεδο και συνδεόμενο